Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Η Ένωση Συντακτών Υμερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Θράκη ανέστειλε σήμερα τι επεργειακέ κινητοποίησει των δημοσιογράφων τη ΕΤΡΙΑ έπειτα από δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία, αποδεχόμενη την προσφυγή τη διοίκηση τη ΕΡΤ. Οι δημοσιογράφοι ζητούν να σταματήσει κάθε απόπειρα υπαλληλοποίησή του, να σταματήσει η ομοιρία των συμβασιούχων και να προστατευτεί το δημόσιο αγαθό τη ενημέρωση. Το δελτίο ειδήσεων θα έχει περιορισμένη διάρκεια και μεταδίδεται μετά τη λήξη τη τάση εργασία που είχε κηρύξει υπό ΣΠΕΡΤ αντιδρώντας τα μέτρα υπονόμευση και απαξίωσης της ΕΡΤ. Στο δελτίο μα τώρα, πρόοδο σημειώνουν οι διαπραγματεύσει για την απομείωση κατά 50% του ελληνικού δημόσιου χρέου, όπω διαπιστώνουν σε ανακοίνωσή του το Διεθνέ Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο και οι ελληνικέ αρχέ. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση παταγκάζει στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, με εχμή, την εφεδρεία, την κατάργηση δημοσίων οργανισμών, την απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορά εργασία, εν ώψη του νέου ραντεβού με την Τρόικα σε περίπου ένα μήνα. Την ίδια ώρα, ισχυρέ πιέσει ασκούν οι οίκοι αξιολόγηση στι ευρωπαϊκέ ο Οίκο Μούντι υποβάθμισε κατά δύο μονάδε το αξιόχρεο του Βελγίου, ενώ ο Οίκο Φίτ υποβάθμισε σε αρνητική τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα τη Γαλλία. Θα συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μα τη Βρυξέλλη, τον Θάνο Θανασίου, ο οποίο θα μα ενημερώσει για όλε τι εξελίξει. Θάνο, καλησπέρα. Κύριο, καλησπέρα. Δραματική αύξηση των νεκρών και των αγνοούμενων σημειώνεται στι Φιλιππίνες μετά τη φωνική τροπική καταιγίδα Ουάση. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 440, ενώ δεκάδε είναι και οι αγνοούμενοι. Την ίδια στιγμή και στη Βραζιλία, κεντρικέ οδικέ αρτηρίε μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα νερά μπήκαν μέσα σε σπίτια και παρέσυραν αυτοκίνητα. Πίσω στα δικά μα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Αύριο ο καιρό βελτιώνεται, προσωρινά όμω, καθώ από τη Δευτέρα θα σημειώσει η νέα επιδείνωση. Όπω θα μα πει αμέσω τώρα ο Σάκη Αρναούτο. Ο σε ακούμε. Καλησπέρα, Ιρό. Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκαν οι σφοδρέ συγκρούσει ανάμεσα σε διαδηλωτέ και δυνάμει ασφαλεία στο Κάιρο, όπου χθε έχασαν τη ζωή του 8 άτομα και περίπου 300 και τραυματίστηκαν. Από νωρί... Σοχαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία τη Καστοριά. Μία 22χρονη φοιτήτρια βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στη λίμνη, όπω όλα δείχνουν από τον άνδρα με τον οποίο είχε σχέση εδώ και έναν χρόνο. Ο Γιώργο Περιβολάρη θα μα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για αυτό το τραγικό συμβάν. Γιώργο. Καλησπέρα, ηρόπραγμα. Κέρδη που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ είχε καταφέρει να αποφέρει το παράνομο καζίνο που είχαν στήσει επιτίδη στο νέο κόσμο επί της ελεοφόρου συγκρού. Οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας κατάφεραν ακόμη ένα πλήγμα στον παράνομο τζόγο καθώς πρόκειται για το δεύτερο καζίνο που εντοπίζεται στην Αθήνα μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στη Λέσβο, πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία. Είχε ως αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ένα ζευγάρι και το εγγονάκι του. Δέσποινα Κακαλή. Για περισσότερε πληροφορίε. Να αλλάξουμε κλίμα. <χλή> θύμα των Μποφόρ έπεσε το πλωτό χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στο Θερμαϊκό. Όσοι δεν πρόλεβα να δουν την εντυπωσιακή κατασκευή θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν μετά την ολοκλήρωση τη επισκευή του από την κατασκευάστρια εταιρεία. Εδώ κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε από όλου εμά. Καλή σα νύχτα.